Η γιόγκα είναι ένα είδος γυμναστικής που απευθύνεται στο σώμα και την ψυχή. Δηλαδή, ταυτόχρονα ενώ γυμνάζουμε το σώμα, μιλώντας, λέγοντας σώμα, εννοούμε όχι μόνο τους μυς μας. Δεν γυμνάζει μόνο το μυϊκό σύστημα, γυμνάζει και όλα τα συστήματα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το αναπνευστικό που ξέρουμε όλοι όσον αφορά τη γιόγκα και πηγαίνοντας μέχρι και το αναπαραγωγικό. Γυμνάζουμε και την ψυχή μας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα βγάζουμε την ένταση από μέσα μας, ή οποιαδήποτε προβλήματα έχουμε, συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε και όταν φεύγουμε από εδώ είμαστε πλέον χαλαρωμένοι. Η γιόγκα είναι διαθρησκευτική, δεν έχει σχέση με καμία θρησκεία, είναι πέρα όλων των θρησκειών. Στη γιόγκα μπορούν να συμμετέχουν άτομα από όλες τις θρησκείες, από όλα τα πιστεύω, άθεοι ή πάντες. Δεν έχει καμία σχέση με τίποτα από αυτά. Η θεραπευτική γιόγκα που κάνουμε εμείς εδώ απευθύνεται σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα, σε άτομα που προέρχονται από τραυματισμούς, σε άτομα με ψυχολογικά προβλήματα. Έρχονται σε εμάς άτομα κυρίως που προέρχονται από πολύ άσχημες καταστάσεις, μεταχειρητικές κτλ. Ή άτομα που έχουν περάσει δραματικές ψυχολογικές καταστάσεις. Τους οποίους έχουμε εδώ, χρησιμοποιούμε εδώ ολιστικές μεθόδους. Είναι ένα είδος γιόγκα με γυμναστική και με παραδοσιακή γυμναστική δηλαδή, με παραδοσιακές διατάσεις και διάφορες άλλες ασκήσεις, δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι πολύ εξειδικευμένο και πολύ περίπλοκο. Τέλος πάντων, εν κατακλείδη θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ ειδικευμένο είδος γυμναστικής. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε δεν είναι οι παραδοσιακές, δηλαδή δεν είμαστε εδώ και κάνουμε ησυχία και ακούμε τη μουσική και ό,τι κάνουν στις παραδοσιακές τάξεις. Γελάμε, κάνουμε αστεία. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ένα είδος γιόγκα γέλιου, αυτό που κάνουν στην Ιαπωνία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς δεν χρειάζεται. Έχουμε τον ήλιο, είμαστε φίλοι. Έχουμε αναπτύξει άλλα μεταξύ μας δηλαδή και γελάμε εδώ, χαιρόμαστε, περνάμε καλά, κάνουμε και τη γυμναστική μας και έτσι όλα γίνονται πιο εύκολα. Και καλύπτουμε και το ψυχοθεραπευτικό μέρος. Κάνουμε μία σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται σε όλους. Απευθύνονται δηλαδή σε φοιτητές που θέλουν να εξειδικευτούν και να δουλέψουν είτε σε εμάς είτε στο κέντρο Σάτβα με το οποίο συνεργαζόμαστε, το οποίο είναι κέντρο γιόγκα. Καθαρά γιόγκα, δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν απευθύνεται όμως μόνο σε φοιτητές, απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει πράγματα για τη γιόγκα και φυσικά δίνουμε και βεβαίωση σε όποιον το παρακολουθεί. Το κέντρο γιόγκα Σάτβα με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι επιστοποιημένο και όποιος παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους σεμιναρίων και δώσει εξετάσεις μπορεί να εργαστεί είτε σε εμάς είτε στο Σάτβα. Εδώ ο Σύλλογος το Σώμα και Ψυχή έχει και φιλανθρωπική δράση, δηλαδή ασχολούμαστε με διάφορα δρόμενα. Έχουμε ένα θεατρικό τμήμα με παιδάκια, ανεβάζουμε παραστάσεις, τα έσοδα τα διαθέτουμε εκεί που χρειάζεται. Και γενικά προσπαθούμε να βρούμε διάφορους φορείς που έχουν ανάγκη και να τους χρηματοδοτήσουμε. Προσπαθούμε τώρα στα πλαίσια του ψυχοθεραπευτικού χαρακτήρα μας, κάνουμε και διάφορα είδη χορού εδώ. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε Latin, έχουμε ήδη τμήμα Oriental, Hip-Hop κτλ. Για όποιον θέλει, δεν είναι τμήματα επαγγελματικά του τύπου προετοιμάζουμε παιδάκια κτλ. Είναι για να έρθει ο κόσμος να χαλαρώσει και να περάσει καλά. Βασικά, ο στόχος του συλλόγου σαν σύλλογος είναι αυτός. Δηλαδή, προστέρψη της ψυχής και εκγύμναση του σώματος.